Καύσωνα. Καύσωνα. Δεν έχει καύσωνα. Δεν έχει πολύ ζέστη, δεν έχουμε καύσωνα. Όχι, δεν έχει. Α, δεν έχει, οκ. Okay. Λοιπόν, καύσωνα. Αποφασίσαμε να κατέβουμε στα Χανιά να ψωνίσουμε ορισμένα πράγματα. Θέλω να πάω Κοτσόβολο. Θέλω να πάω. Δεν είναι το χεράκι. Πώς το λένε. Θέλω να πάω σούπερ μάρκετ. Και σούπερ μάρκετ να πάρω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ο Θοδωρής ξεκινάει σε λίγες μέρες το καλοκαιρινό σχολείο και θα πρέπει να του δίνω τα περάκι μαζί. Και μεσημεριανό. Και όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει. Τα περάκι. Ναι. Θα μπορούσαμε να πάμε στο παράθυρο. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσα να το κάνουμε. Λοιπόν, αλλά θα πάμε με τον μπαμπά, είπαμε. Ναι. Αυτά. Έλα από εδώ, το δωράκο. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το σούπερ μάρκετ, έχει πάει η ώρα 9. Και να σας πω την αλήθεια, δεν πήραμε και τίποτα έτσι από κρατικά, γιατί δεν πήρα τίποτα. Βασικά έχω έρθει σε έναν άλλο σκλαβενίτη που είναι κάτω στα Χανιά και δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ έχω συνηθίσει τον άλλο εκεί κοντά στο σπίτι μου. Οπότε. Και δεν είχε και πολλά πράγματα να σας πω την αλήθεια. Καλά. Ήθελα και φρούτα, δεν είχε. Εντάξει, ήρθα και 8 και κάτι έτσι, αλλά υποτίθεται ότι πρέπει να έχει. Όχι, όχι, σαν τον δικό μας δίπλα του σκλαβενίτη δεν είναι αυτός με τίποτα. Εμένα λοιπόν. Αυτό δεν ζελαδάκι και πάλι. Κάνει αφόρητη ζέστη, κοριτσιά. Δεν γίνεται. Εγώ φοράω αυτό το μπλουζάκι και ένα σοκτσάκι. Κάνει φοβερή ζέστη. Τώρα περιμένω τον άντρα μου να έρθει να μας πάρει. Θα πάμε στο σπίτι. Σήμερα ξύπνησα ρονάρο γιατί είχαμε δουλειά, όπως σας είπα, να κατέβουμε στα Χανιά με τον Θοδωρή. Και τώρα περιμένω τον άντρα μου να έρθει να μας πάρει, να πάμε στο σπίτι, να φτιάξω ένα καφέ. Είναι τέτοια ώρα, 9:30 θα κάνω καφέ. Δεν γίνεται να μην δεν πιω καφέ, αποκλείεται. Λοιπόν, και εννοείται θα σας κάνω σούπερ μάρκετ κόλ και θα τα πούμε από εκεί. Λοιπόν, μπήκαμε σπίτι επιτέλους μετά από 100 ώρες και πάμε να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, πήγαμε στα Φάνκης και πήραμε πίτσες. Οπότε εξασφαλίστηκε και το βραδινό. Έφαγα και εγώ ένα κομμάτι με μανιτάρια. Ήτανε σάλτσα, ντομάτα και τυρί. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ τώρα. Σας έχω βάλει μέσα στο ντουλάπι εδώ. Λοιπόν, πήρα απορρυπαντικό πλυντηρίου. Πάμε στην πρώτη σακούλα. Λοιπόν, ντοματίνι. Ένα καφέ ελληνικό. Μία νοστιμιά. Φακές. Ένα ντοματοπολτό. Εδώ τι έχει. Α, λεμόνια. 5-6 λεμόνια, αρκετά πήρα. Γιατί εμένα τα λεμόνια μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, πήρα τορτίγες αυτές ολικής άλεσης. Λοιπόν, μετά. Τι θες να περάσεις. Λοιπόν, ψωμάκια για μπέρκερ. Ψωμί του τόστ. Πω πω, φοβερή ζέστη. Ένα σέλινο. Πέσανε. Κολοκύθια, μανιτάρια. Τα κάνω τώρα γρήγορα γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο, έτσι. Σκόρδο. Από φρούτα δεν πήρα τίποτα, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το σούπερ μάρκετ. Έχω συνηθίσει στο άλλο που πηγαίνω. Σαλάτα. Ένα πατατάκι Θοδωρή. Πένες. Ένα, τι αυτό, σπαγκέτι. Cream crackers δικά μου για τη διατροφή μου. Αχ, πήρε ο Θοδωρής Κάσιους και είχα πάρει εγώ την άλλη φορά και του αρέσει, θα τα δοκίμασε και τα παίρνει και αυτός τώρα. Λοιπόν, τώρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ντομάτες και τι άλλο έχω εδώ μέσα. Α, και πήρα και μπανάνες, φρούτα άλλα δεν είχε καθόλου, τίποτα, τόσο σας λέω τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ήταν σκέτη απογοήτευση. Και πλήρωσα για 130 ευρώ. Λοιπόν, τρία αγγούρια για το τίποτα. Έτσι δεν πήρα τίποτα. Τι μου πέσε. Α. Ελιές. Ένα κεσαδάκι μεγάλο.
μήλικο του Θοδωρή, ένα δικό μου αμύγδαλο με σοκολάτα μαύρη, καροτάκια και άλλα ντοματίνια και άλλα. Λοιπόν, πουτίγες, μία, δύο και άλλη μία που μου πέσει κάτω, τρεις. Πήρα αυτό το πρόβειο αυτό εδώ πέρα το γιαουρτάκι, γιατί το δίνω στον Κασπερούλη μου και το τρώει στο που και που. Μου έχει πει ο κτηνίατρος, κουράστηκα με μια ανάσα, να του δίνω πρόβειο γιαουρτάκι, του κάνει καλό. Άλλο ένα γάλα μίλκο και άλλη μία σαλάτα. Λοιπόν, μετά έχω εδώ αυγά, δύο δεκάδες. Ούτε φως δεν έχω ανοίξει ακόμα, τίποτα. Τραγικό. Λοιπόν, πήρα μία πισίνα, η οποία την πήραμε για τον Κασπερούλη, για να δροσίζεται τώρα. Αχ, ζεστή που είναι, καλοκαίρι να την βάλουμε στην αυλή. Πήραμε επίσης και μία τρόμπα, και την έχει ο Θοδωρής μέσα. Λοιπόν, πήρα. Φέρτε, το κουτί φέρε μόνο. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα αντικουνουπικά, τα υγρά. Και πήρε και άλλη μία συσκευή να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Τώρα. Για δείξτε, ναι. Δείξτε, ναι, παιδί μου, το κουτί σου είπα. Μα πού πας εκεί, έλα κοντά. Λοιπόν, αυτή την είχε ο Σκλαβινίτης, τώρα δεν θυμάμαι πώς την είχε. 5 ευρώ την είχε, κάπου εκεί. Λοιπόν, πήρα ένα νοξίμα, αφρόλουτρο. Αυτό μύριζε πάρα πολύ ωραίο, ε. Μύριζε. Αχ, το βάλα στη μύτη μου. Να. Το έχεις δείξει, μαμά. Ποιο, ναι. Πάρ' το. Λοιπόν, μα δεν είχε τίποτα. Όταν σα λέω τίποτα δεν είχε τίποτα. Απογοητεύτηκα πλήρως από εκεί. Λοιπόν, μία πίτα. Αχ, ζέστη. Λοιπόν, πήρα ένα χυμό, μήλο, πορτοκάλι, καρότο, όλυμπος. Πολύ ωραίο αυτός ο χυμός. Λοιπόν, φέτα, ήπειρος. Πήρα, τι είναι αυτό? Α, γαλοπούλα. Διρόλο τυρί. Μη περίμενε, μην το δείξεις. Πήρα τυρί τριμμένο. Μία πατάτα έτοιμη. Όχι, δεν το βάλεις τώρα νερό. Όχι, όχι τώρα, γιατί πρέπει να πληθεί καλά και έχει πάρα πακό μέσα. Τι? Με πλήσε βάλιο. Τι? Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα τη γαλοπούλη, την κεμιστή που είναι τη Φουαντρέ. 7 φέτες πήρα, κάπου εκεί. Λοιπόν, και πάω να σας δείξω το πήρα το Θοδωρή από το περίμενο του βιβλιοπωλείο. Του πήρα αυτό εδώ πέρα το παγούρι το μεγάλο, γιατί τώρα θα πάει στο καλοκαίρινο σχολείο και θέλω κάτι πιο μεγάλο, ρε παιδί μου, για να το παίρνει μαζί του για νερό. Έλα εδώ να σε δείξω πόσο είναι. Κοίτα, είναι πιο μεγάλο το κεφάλι του. Ξέρεις πόσο ψηλό είναι. Όχι έτσι. Εδώ που έχει το μέτρο. Ναι. Πόσο είναι η χωρητικότητας? Τι είναι? Ένα λίτρο είναι. Ένα λίτρο είναι. Ένα λίτρο είναι. Μια χαρά θα είναι. Θα έχει μέσα παγωμένο νερό, οπότε οκ. Okay. Λοιπόν. Και πήρα και αυτές εδώ τις παντόφλες δικές μου, γιατί αυτές που φοράω είναι έτοιμες να σκιστούν. Λοιπόν, φετινές μου παντόφλες είναι αυτές. Και πήρα και μία βούρτσα για τα μαλλιά μου, γιατί με άφησε. Με άφησε χρόνος. Αυτά. Λοιπόν, και πήρα ο Θοδωρής και ένα στυλό από το βιβλιοπωλείο. Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Πάρτε. Λοιπόν, πάω να τακτοποιήσω τώρα, γιατί γίνεται χαμός εδώ πέρα. Αυτό δεν το ανοίξεις. Λοιπόν, άλλη μία μέρα. Τρελού καύσωνα φτάνει στο τέλος της, γιατί η ώρα είναι 9 παρά το βράδυ. Κορίτσια, σήμερα έχουμε καεί. Έχει ο μήνας 12. 12 Ιουνίου. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα το ατύχημα που έχω πάθει. Ναι, ξανά έπαθα ατύχημα βέβαια. Γιατί εγώ με τα ατυχήματα είμαι ένα. Και μαντέψτε που το ξανά έπαθα. Πάλι στο χέρι, ναι. Σήμερα έφυγα από τη δουλειά και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο, γιατί δεν πήγαινα άλλο. Λοιπόν, προχτές κάηκα. Ναι, για ακόμη μια φορά κάηκα. Αλλά μάλλον δεν θυμάμαι πως κάηκα, γιατί οι κινήσεις μου είναι πάρα πολύ γρήγορες στη δουλειά και οπότε αμυδρά θυμάμαι, νομίζω ότι έπιασα το χερούλι από μια κατσαρόλα που εννοείται είχε πυρακτωθεί πάνω στο μάτι, και
έκανα μεγάλη ζημιά στο δάχτυλό μου. Θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχει πριστεί. Έχει στραβώσει από το πρίξιμο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα το βάλω. Να, το βλέπετε. Η διαφορά είναι εμφανέστατη. Λοιπόν, και έχει κάνει, δεν μπορώ να σας το φέρω και πολύ κοντά, έχει κάνει μόλυνση, είναι όλο πρισμένο, είναι πάρα πολύ σκληρό και οριακά δεν το νιώθω. Αυτό τώρα έγινε προχτές και σήμερα εγώ πήγα στο νοσοκομείο. Κανονικά θα έπρεπε να πάω κατευθείαν να κάνω και αντιτεταλικό ωρό, όπως μου είπε ο γιατρός, αλλά δεν πήγα, οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Υδρώνω, είναι τρομερό αυτό το πράγμα με αυτή τη ζέστη. 46 βαθμούς έδειξε σήμερα εδώ στα Χανιά. Τα σχολεία εννοείται τα έχουν κλειστά σήμερα 12 και 13 Ιουνίου, διήμερο. Απίστευτο, 9 παρά το βράδυ και δεν έχει δροσίσει καθόλου. Λοιπόν, τι έλεγα για το χέρι μου. Λοιπόν, μου έγραψε αντιβίωση, μου έγραψε ένα μπενταντίν για να το καθαρίζω, μετά μία αλυφή. Μου έγραψε προβιωτικά για το στομάχι μου. Εντάξει, πρέπει να κάνω εγώ το σταυρό μου και ξανά το κάνω, γιατί δεν ξέρω, είμαι πολύ επιρρεπής στα ατυχήματα. Θυμάστε και πέρσι τι έπαθα με το χέρι μου, είχα πέσει και με το πόδι, είχα ξανακαεί. Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Πολύ υπερβολικά, έχω μια υπερβολική κούραση και καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι αν αυτό που ζούμε, όχι μόνο εγώ, ο περισσότερος κόσμος, αν όχι όλοι, αξίζει. Τώρα θα μου πεις εσύ, πώς θα ζήσουμε? Προφανώς και δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δουλειά. Δεν ξέρω. Είμαι έτσι σε μία σκέψη που σκέφτομαι δηλαδή διαρκώς για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Για ποιο λόγο κάθε μέρα τόσο τρέξιμο, αν αξίζει, αν έτσι, αν αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να ζήσω και με λιγότερα λεφτά, έτσι. Και με λιγότερες κυρίως ευθύνες. Ναι. Γιατί πέρσι έχω αρκετές ευθύνες στο κεφάλι μου, στη δουλειά μου. Έχει αλλάξει η θέση μου, οπότε έχουν μεγαλώσει και οι ευθύνες που έχω και τα οικονομικά μου, δεν σας κρύβω, αυτά πάνε μαζί τέλος πάντων. Μετά από μία προαγωγή πάνε και τα οικονομικά, η προαγωγή αυτό είναι τέλος πάντων, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει πραγματικά, δεν ξέρω αν αξίζει όλο αυτό. Δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και εγώ και ο άντρας μου, πάρα πολλές ώρες. Δεν βρισκόμαστε σχεδόν ποτέ. Μόνο στη δουλειά μαζί είμαστε. Αλλά και πάλι είμαστε πάνω στη δουλειά. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι στην οικογένεια. Τίποτα. Και παίρνουμε και το Θοδωρή μαζί μας. Ευτυχώς που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και το παίρνουμε. Και νιώθω ευλογημένη που μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί άλλες γυναίκες, άλλες οικογένειες έχουν αυτό το πρόβλημα που θα αφήσουν τα παιδιά τους. Και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μπορώ να τον πάρω μαζί μας. Να τον έχω εκεί. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι κάτι κερδίζω και κάτι χάνω. Και αυτό που χάνω είναι μεγαλύτερο σε αξία από αυτό που κερδίζω. Με καταλαβαίνετε τώρα. Δεν ξέρω. Καιρό σας έχω ξαναπεί ότι τα βλέπω κάπως διαφορετικά τα πράγματα και θέλω να απλοποιήσω λίγο τη ζωή μου. Δεν ξέρω. Μου είχε χτυπήσει έτσι ένα κόκκινο εδώ πέρα μέσα που μου λέει όπα, αυτό, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε πάθει. Εγώ πάντως, συγγνώμη, είμαι σε αυτή την κατάσταση αρκετά τώρα χρόνια, κυρίως τα τελευταία 3 χρόνια είμαι σε αυτή την κατάσταση που είμαι οριακά και να πω όπα. Η εξάντληση είναι μεγάλη πραγματικά όμως αυτό, πιστέψτε με. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, επειδή είμαι σεζόν, δεν ξέρω. Έχω πολλές εδώ πέρα φίλες μου που δουλεύουν σεζόν και κάνουμε και την ίδια δουλειά και καταλαβαίνουν αυτό
που νιώθω αυτή τη στιγμή που θέλω να πω, το καταλαβαίνω απόλυτα. Τέλος πάντων, κάνω το σταυρό μου, λέω δόξα τω Θεώ, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και εγώ και ο άντρας μου για να είμαστε καλά. Άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες φορές δεν το καταφέρνουμε, παρόλα αυτά η προσπάθεια μετράει. Και έχω στο μέρος του μυαλού μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου και έρχεται πολύ κοντά, στο ότι θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές στη ζωή μου και τις προσπαθώ και τις προσπαθούμε. Και ευελπιστούμε να μας αξιώσει ο Θεός να τις πετύχουμε. Αυτά από μένα. Κάπου εδώ θα σας κλείσω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που με βλέπετε, που με ακούτε, που μου κάνετε παρέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να απαντάω τα μηνύματα. Όχι δύσκολο, είναι... δεν υπάρχει. Αυτό το καιρό είμαι, ξέρετε. Θα σας πω για ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι εντελώς δωρεάν, πατήστε κάτω που λέει το κουμπάκι εγγραφή. Αυτά από μένα. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, σύντομα ελπίζω. Γεια σας.